από τα 20 μέχρι. Καινούριο φρούτο και αυτό, ρε παιδιά. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε τις ελεύθερες ρίζες. Παιδιά, η επιστήμη προχωρά. Μαθαίνουμε καινούργια πράγματα κάθε μέρα. Πού να δείτε με τα γονίδια τι γίνεται. Άσε, τι μαθαίνουμε. Αφήστε το. Άλλη μια ιστορία. Λοιπόν. Εδώ πέρα μπορούν να βγουν και τα λάδια που ναι. είναι το ιδανικό για θρέψη. Ναι, αυτό την επόμενη εβδομάδα. Αυτά είναι το ιδανικό προϊόν για πλούσια θρέψη της όριμης επιδερμίδας. Ναι. Είναι απολαυστικά, έτσι κι αλλιώς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα που τα είναι πολύ ωραία και στο πρόσωπο. Mm. Λοιπόν, αυτά είναι είτε μόνα τους, είτε με την κρέμα μαζί, γιατί και αυτά είναι ιδανική μεταφορής. Και τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Αμέσως βλέπεις την επιδερμίδα. Έχουν σχεσιπτική δράση. Ναι. Έχουν, στα 50 πλάς σίγουρα χρειάζονται κρέμες που έχουν κάποια συστατικά που πραγματικά ενεργοποιούν λίγο την παραγωγή κολαγόνου. Δηλαδή αυτό το που μας κάνει, που, μαζί με τη βαρύτητα που όλα προς τα κάτω. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Αντωνία, Λένα, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Και να πούμε ίσως ότι οι φίλες που μας παρακολουθούν, αν θέλουν να μας ρωτήσουν. Βεβαίως, έχουμε δει την διεύθυνσή σας από νωρίς και το site. Θα χαρούμε πολύ να πάρουμε μηνύματά τους και να τους απαντήσουμε. Ναι, γιατί ό,τι σας στείλουν σε εσάς θα το στείλουν και σε εμάς και θα τα μεταφέρουμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Θα υπάρχει μια άλλη επίδραση λοιπόν. Πάμε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε με Αλέξανδρο Ρόμανο Λιζάρδο και κινηματογράφο. Σας το προαναγγείλαμε, η μέρα της αγαπημένης σκοτεινής της αίθουσας του κινηματογράφου είναι η Πέμπτη και δεν θα μπορούσε την παρέα μας να λείπει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Θα μπορούσε να ήταν φεστιβάλ. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις επιτρέπουμε να λείπεις, γιατί κατά τα άλλα σε χρειαζόμαστε για να μας λες τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ναι. Για τις νέες κυκλοφορίες. Έτσι όμως θα αρχίσουμε. Με μια φεστιβαλική ταινία. Θα ξεκινήσουμε με μια φεστιβαλική ταινία και με μια ταινία γυρισμένη από γυναίκα, από τη Σοφία Εξάρχου, με πάρα πολύ δύναμη, με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ταινία η οποία πήρε το βραβείο και πρωτοεμφανιζόμενης δημιουργού στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Μιλάμε λοιπόν για το Πάρκ. Πολύ Πορτογαλία σήμερα. Λίγο πιο μακριά από το Πορτογαλία. Αυτό είναι στη χώρα των Βάσκων. Γεωγραφικά το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Δηλαδή λίγο κοντά, ας πούμε από τον Μπιλμπάο μία ώρα. Okay. Ένα από τα πιο όμορφα φεστιβάλ που υπάρχουν στην Ισπανία, με πολύ ενδιαφέρον για τους νέους δημιουργούς. Η ταινία λοιπόν της Σοφίας Εξάρχου, το Πάρκ, καταφέρνει να χρησιμοποιήσει σαν αλληγορία ένα από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για να κάνει μια αλληγορία η οποία φεύγει από τα όρια της οικονομικής κρίσης και μιλάει για την κρίση που δημιουργείται μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι όμως νομίζω και το δυνατό της σημείο. Δηλαδή ότι έκανε μια ταινία άχρονη και άτοπη. Δηλαδή δεν είπε στην Ελλάδα αυτό. Ίσως λέει και γι' αυτό. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία είναι πραγματικά το ότι ο διάλογος είναι πολύ περιορισμένος. Όλη η ιστορία μπορείς να την ακούσεις μέσα από τους ήχους και τις φωνές των παιδιών, μέσα από τις δικές τους δράσεις και μέσα από τις δικές τους ανησυχίες. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας έχει το να γυρίσει μια ταινία και σε παράξενες εγκαταστάσεις που δεν είναι φτιαγμένα. Στούντιο δεν είναι τέτοιο. Και με μη ηθοποιούς. Και με παιδιά. Δηλαδή, βάλτε όλα. Συν σκυλιά. Δηλαδή, όταν βάζει σκυλί και παιδί μαζί σε μια ταινία, συνήθως είναι η καταστροφή του δημιουργού και η χαρά των θεατών. Είναι η χαρά των θεατών. Αξίζει πραγματικά λοιπόν να δείτε το Πάρκ και σίγουρα θα ακούσουμε σύντομα ξανά για την Σοφία κάποια πράγματα. Θέλω να μας πεις για τη Σοφία, ναι. Έχει πάει φεστιβάλ Λονδίνου, φεστιβάλ Τορόντο, φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν. Αν δεν κάνω λάθος, το Ρέκιαβικ είχε πάει. Ακολουθούν τώρα κάποια φεστιβάλ. Μας μιλάει βέβαια και ίδια στο ένα βίντεο το οποίο έχουμε φτιάξει για την εκπομπή. Οπότε μας δίνει μια εικόνα για το πώς έχει λειτουργήσει φεστιβαλικά η ταινία και θα μας αποκαλύψει και μερικά πράγματα. Ωραία, να τη δούμε τότε. Φυσικά. Α, δεν έχουμε το βίντεο. Γιατί δεν έχουμε το βίντεο. Δεν έχουμε το βίντεο. Πώς πρέπει εγώ να το γνωρίζω. Α, ναι, το βλέπαμε αλλά δεν το ακούσαμε. Ας το ακούσουμε κιόλας. Θα μπορούσαμε να φέρουμε λίγο μπροστά τη Σοφία Εξάρχου στο σημείο που μιλάει για να την ακούσουμε. Γιατί εμείς από πίσω βλέπαμε μόνο και δεν ακούγαμε και τι γινόταν. Δεν πειράζει, εντάξει, το κάνουμε σε λίγο. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτό το κορίτσι που έχει φέρνει την πρώτη της ταινία, έτσι. Η πρώτη ταινία λοιπόν μεγάλου μήκους στο ελληνικό κοινό και αποκλειστικά μόνο σε έναν κινηματογράφο και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να υπάρχει ένας πραγματικός διάλογος. Για να τη δούμε λίγο. Έχει μια εξαιρετική σκηνή εκεί που μια κοπέλα βουτάει στη θάλασσα και προσγειώνεται ένα. Και εδώ θα ακούσουμε και ψηφία, νομίζω. Ναι, 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 αν ανέβει εδώ λίγο ήχος, θα ακούσουμε. Αν ανέβει ο ήχος. Το οποίο στην αρχή δεν θες και λίγο να το πιστέψεις.
Και προσπαθεί να βρει και άλλε δικαιολογίε γιατί συμβαίνει από κάποιου συνεργάτε ή κάποιου ανθρώπου που βλέπουν την ταινία. Και νιώθει μια περίεργη αντιμετώπιση που προσπαθεί να βρει. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να βρω κάποια άλλη ερμηνεία και μετά καταλήγω σε αυτή και στεναχωριέμαι. Απ' την άλλη, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετό λόγο για το θέμα των γυναικών στον κινηματογράφο, σε διαφορετικά πόστα και για τις ηθοποιούς και για τους σκηνοθέτες. Και κάπως είναι καλό αυτό, γιατί έχει σταματήσει λίγο να είναι ταμπού το θέμα. Ο κόσμος έχει βγει προς τα έξω και έχει μιλήσει. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να γίνει και άλλη δουλειά. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να φτάσουμε σε ένα σημείο που όταν βλέπουμε ταινία να μην σχολιάζουμε αν πίσω από αυτή την ταινία κρύβεται ένας άντρας ή μια γυναίκα σκηνοθέτης, να μιλάμε μόνο για την ταινία, γιατί καμιά φορά και όταν το ακούμε αυτό, μια ταινία που μια γυναίκα σκηνοθέτη, ο τρόπος καμιά φορά εκφράζεται είναι λες και είναι ταινία είδους. Μάλιστα. Από μια καταπληκτική γυναίκα όπως είναι η Σοφία Εξάρχου, πάμε σε άλλες καταπληκτικές γυναίκες. Και αυτή τη φορά με άρωμα Όσκαρ. Μάλιστα, ο σχολιασμός σας είναι και αρκετά επίκαιρος να αναλογιστούμε ότι χθες ήταν η μέρα της γυναίκας. Βεβαίως. Και ήρθε σε μια γυναική εκπομπή και μας ήρθε και με γυναικείες ταινίες το παιδί. Τις έχουμε θεματικά οριοθετήσει. Φαντάζομαι δεν συνεννοήθηκε με τις διανομής. Είχε συνεννοηθεί, τα είχε κάνει όλα πριν. Σκέφτηκα πρακτικά παρόλο αυτό να το πούμε, γιατί βγαίνουν και αρκετές ταινίες αυτήν την εβδομάδα και κάποιες πραγματικά αξιόλογες. Εστιάζουμε εδώ πέρα περισσότερο σε ταινίες που απευθύνονται ή σε γυναίκες ή με γυναίκες ή αναφορικά με την θηλυκή πλευρά. Ή στους άντρες των γυναικών, αυτό. Γιατί ο κόγκ που έρχεται μετά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο γυναικείο, αλλά πρέπει και τους συνοδούς μας. Έχει όμως ένα πολύ δυνατό γυναικείο χαρακτήρα, αλλά αυτό ας μην το, τους λοιπόν, το κάψουμε ακόμα. Για πάμε στις γυναίκες λοιπόν, τις καταπληκτικές. Ας πάμε στις καταπληκτικές γυναίκες και η Ανέτ Μπένιγκ, η οποία ήταν υποψήφια φέτος και για Χρυσή Σφαίρα. Βασίζεται λοιπόν αυτή η ταινία εν μέρη σε πραγματικά γεγονότα. Μία δυναμική γυναίκα η οποία έχει αποφασίσει να μεγαλώσει διαφορετικά το γιο της το 1979. Στο σπίτι της, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, που είναι σίγουρα και σημαντικοί οικονομικοί λόγοι, γεμίζει από κόσμο οι οποίοι ενισχύουν και με το ενίκιο, αλλά γίνονται και βοηθητικοί στο να μεγαλώσει ο γιος της με μία διαφορετική αίσθηση για το τι πραγματικά σημαίνει κόσμος. Με τον αέρα του ανεξάρτητου κινηματογράφου και την ομορφιά των ταινιών που δεν έχουν ξεκάθαρη στόχευση σε κάτι, αλλά το συνέστημα βγαίνει με αυθορμητισμό και με αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την δημιουργία που μπορεί να μην κατάφερε όπως όλοι υπολόγιζαν να φτάσει και στα Όσκαρ. Το πέρασμα της Χρυσής Σφαίρας όμως της δίνει μια ευκαιρία στο να ακουστεί λίγο περισσότερο και να την αγαπήσει και το κοινό. Είναι αληθινή ιστορία αυτό. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και τώρα ίσως αν πάλι σηκώσουμε λίγο τον ήχο θα μπορούμε να πάρουμε και μια γεύση από το τι λέει η ίδια η Ανέτ Μπένιγκ. I invite people to come live in my house with me and my son because I need money, basically. So I'm raising my son, trying to figure him out. He's trying to figure me out. We have one of his best friends, played by Elle Fanning. She's involved, and I get her involved in helping raise my son, which makes perfect sense, right? And then there's Greta Gerwig, who's a punk, who's also kind of an artist, and she's also got an illness, and she's also living in my house. And then there's Billy Crudup, and he's playing a really wonderful, warm, smart kind of fix-it guy who somehow gets involved with all of the women in a way, and so it's all of us thrown together. Η Ανέτ Μπένιγκ είναι μια από τις ηθοποιούς η οποία ποτέ δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Παρ' όλα αυτά δίνει πάντα εξαιρετικές ερμηνείες και σε μαγνητίζει όταν τη βλέπεις. Οι εκφάσεις δηλαδή είναι μοναδικές. Είχα τη χαρά να τη γνωρίσω πριν 4 χρόνια στο φεστιβάλ. Κύριε Αλέξανδρε, υπάρχει κάποιος που δεν έχει γνωρίσει. Σε ζηλεύω τρελά με αυτό. Αρκετή. Το ενδιαφέρον στην Ανέτ Μπένιγκ είναι ότι αυτό που βλέπεις στην ταινία αυτό είναι και στην πραγματικότητα. Δεν έχει καμία διάθεση να γοητεύσει περισσότερο ή να κερδίσει διαφορετικά τον συνομιλητή της. Είναι ιδιαίτερα αυθόρμητη. Μερικές φορές η ίδια, όπως μου είχε πει τότε, αισθάνεται ότι αυτό της βγαίνει και σε κακό, γιατί δεν φιλτράρει τη σκέψη. Όχι το ότι δεν έχει κριτική σκέψη, αλλά προτιμάει να μιλήσει με το συνέστημα παρά να μιλήσει με τη λογική. Λοιπόν, την προτείνουμε ανεπιφύλακτα αυτή την ανθρώπινη γυναικεία ταινία. Για να μάθουν και οι γυναίκες το πώς μπορούν να μεγαλώσουν εναλλακτικά τους γιους τους. Ωραία. Και να πάμε και στο τρίτο που είναι δράσεις. Είναι, είναι για τα αγόρια μας. Είναι για να πάρουμε μικρά και μεγάλα αγόρια. Πάμε να δούμε το King Kong. Θα πάμε να δούμε λοιπόν την καινούργια ταινία του King Kong, την οποία είναι η μόνη που δεν έχω προλάβει να δω από αυτή την εβδομάδα. Αλλά ήταν νομίζω πειρασμός να μην σας φέρω ένα τόσο καλό μονταρισμένο βιντεάκι για να πάρουμε μία γεύση από το τι λένε οι ίδιοι συντελεστές και να δείτε και λίγα πρόσωπα λοιπόν, από τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας. Θα βλέπουμε σας. Πλάνα τώρα. Τώρα μόλις θα το δείτε θα τους ακούσετε κατευθείαν να σας μιλάνε straightforward on camera. Βλέπουμε, τους λοιπόν. Βλέπουμε τώρα. Πες μας τα καλύτερα πρωταγωνιστές λοιπόν. Η Μπρι Λάρσον είναι για μένα από τις αγαπημένες μου. Πέρυσι την πήρε το Όσκαρ. Από το δωμάτιο πάει στο δωμάτιο. King Kong. Γιατί να μην πάει το κορίτσι. Καλά να πάει. Ας εξαργυρώσει το Όσκαρ λίγο. Και όλες αυτές που μεταξύ. Νάτι.
τη βλέπετε κούκλα λοιπόν είναι. Εδώ πέρα. Μ' άρεσε και στάσετε στα Όσκαρ με τον Casey Affleck. Είναι μία πολύ ψυχρή... Ας ακούσουμε λίγο το τι έχει να μας πει εδώ. An uncharted island. Let me list all the ways you're gonna die. Rain, heat, disease-carrying flies, and we haven't started on the things that want to eat your life. Μ' αρέσουν και αυτά τα blockbuster, να την πούμε την αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον στη μεγάλη οθόνη και να βλέπεις τα πάντα. Νομίζω ότι αυτές οι ταινίες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Αυτό το κοινό θα απολαύσει λογικά την ταινία. Θα το δω και εγώ μαζί με αυτό το κοινό. Λογικά σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αν πας και εσύ, μακάρι να πάμε και παρέα να τα συζητήσουμε και εκεί πέρα. Αυτές λοιπόν τις ταινίες επιλέγουμε. Καλό και όλα βλέπουμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Να είσαστε πάρα πολύ καλά. Την άλλη εβδομάδα ραντεβού. Την άλλη εβδομάδα στην παρέα σας. Αλλιώς. Λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, πάμε μουσική, πάμε break. Α, μουσική! Τέλεια! Είναι το καλύτερό μου! Ο άνθρωπός μας έτοιμος εδώ, με το Χάρη το Σταυρακάκι στο πιάνο ήδη. Θα έρθουμε να κάτσουμε εδώ πέρα στις θέσεις που έχουμε εδώ, να σε απολαύσουμε. Γιώργη, πες μου από ποιο τραγούδι θα συνεχίσουμε και μετά να μάθουμε τα των παραστάσεων σου που έπονται. Βεβαίως. Θα πούμε το πρώτο τραγούδι που έκανε διεθνή καριέρα πριν τη Μισελού.